Για όλα τα παιδιά που αγαπούν τη δράση, τις εκπλήξεις και τη γνώση, το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως παρουσιάζει την εκπομπή «Πι και Φι για το παιδί». Ένα παιδικό ραδιοφωνικό μαγαζίνο που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Κεσούδη Παναγιώτα και η Παπά Δέσποινα. Το Πι και Φι. Δράση, παιχνίδι και χαρά. Τα πάντα θα μάθουμε, παιδιά. Σας περιμένουμε το Σάββατο και κάθε Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα να γίνουμε όλοι μια συντροφιά. Εδώ, στο Ράδιο Ελπίδα. Είμαι παιδί που ξεκινώ και ανοίγω τα φτερά μου. Θέλω ένα κόσμο αληθινό να χτίσω τα μοίρα, τα μοίρα. Καλωσορίσατε, παιδιά, και τούτη τη φορά, σε αυτή τη συντροφιά που μας γεμίζει με χαρά. Μαζί θα ταξιδέψουμε και όμορφα πράγματα θα μας τορέψουμε. Θα πούμε και τραγούδια, θα παίξουμε παιχνίδια. Το Πι και Φι, η ραδιοφωνική τούτη εκπομπή, θα γεμίσει τη στιγμή την ώρα αυτή την απογευματινή. Αν πράγματι μαζί μας θες να βρεθείς, δέσου και ετοιμάσου να απογειωθείς. Μια ιστορία ξεκινά και σε ένα πρωταγωνιστή σου αναζητά. Μη σταματάς να παρακολουθείς και σίγουρα κάτι μέσα εκεί σημαντικό θα βρεις. Μια ιστορία θα πούμε σήμερα, παιδιά, της Αγγελικής Βαρελά, τα Περιστέρια και τα παιδιά. Την πρώτη μέρα του καινούριου χρόνου, ο Θεός φώναξε τους αγγέλους σε συμβούλιο. Ήθελε να ανοίξει καινούρια βιβλία για τη νέα χρονιά και ήθελε να ξέρει πόσα από τα έργα του παλιού χρόνου είχαν τελειώσει, πόσα είχαν μείνει μισοτελειωμένα και πόσα δεν άρχισαν ακόμα παρά τις οδηγίες του. Τα μικρά αγγελάκια κατέβασαν από τα ράφια τα μεγάλα χοντρά βιβλία και τα πόθεσαν στο συννεφένιο τραπέζι. Πήραν μολύβια και γομολάστιχες και ήταν έτοιμα να γράψουν και να σβήσουν. Ο Θεός ρωτούσε. Οι άγγελοι απαντούσαν. «Ανοίξτε τη σελίδα της προόδου. Πώς πάνε οι άνθρωποι?» «Πολύ καλά», αποκρίθηκε ο μεγάλος άγγελος. Ξαναπήγαν στο φεγγάρι και φωτογράφησαν και την Αφροδίτη. Ο Θεός κούνησε το κεφάλι του. «Από αγάπη, από ομόνια, από συμπόνια, πώς πάνε?» Οι άγγελοι κόμπιασαν. Ο Θεός κατάλαβε. Έσκυψε στη σελίδα. Ήταν πυκνογραμμένη. Διάβασε προσεκτικά και ξεχώρισε τις λέξεις. «Πόλεμοι, μάχες, βόμβες, κανόνια». «Βάλτε αυτή τη σελίδα στις ζημιές του παλιού χρόνου», είπε θλιμμένος. «Ανοίξτε μια καινούρια κατάλευκη και πέστε να έρθουν μπροστά μου τα περιστέρια του ουρανού». Τα πουλάκια φτεροκόπησαν σε λίγο και παρατάχτηκαν μπροστά του. Τα ματάκια τους γυάλιζαν σαν τις μαύρες χάντρες του κομπολογιού. «Σας παρακαλώ», είπε ο Θεός, «να πεταχτείτε μέχρι τη γη να δώσετε αυτά τα μηνύματα στους ανθρώπους. Είναι μηνύματα ειρήνης και αγάπης. Να τους δώσετε να καταλάβουν ότι είμαι πικραμένος, γιατί δεν τηρούν τις εντολές μου». Οι άγγελοι άρχισαν να γράφουν μηνύματα σε μικρά λευκά χαρτάκια. «Αγαπάτε αλλήλους, επιγείς ειρήνη, αγάπα τον πλησίον σου ως σε αυτόν, ειρήνη ημίν». Ύστερα έδεσαν μικρές κορδελίτσες στα ποδαράκια των πουλιών και τα άφησαν να φύγουν. Το ταξίδι ήταν μεγάλο. Τα περιστέρια ξεκουράστηκαν για λίγο, άλλα στην πουλια, άλλα στον αυγερινό, άλλα στο φεγγάρι και αργά πια τη νύχτα έφτασαν στη γη. Μαζί με τις νυφάδες του χιονιού που άρχισαν να πέφτουν μέσα στην παγωνιά, έφτασαν και τα περιστέρια στη μεγάλη πόλη. Φτεροκόπησαν δυνατά, τίναξαν τα φτερά τους και στάθηκαν στις στέγες, στα πρεβάζια των παραθύρων, στα σκαλιά, στα μπαλκόνια και στα πεζοδρόμια. Το κρύο ήταν δυνατό και ο κόσμος λιγοστός στους δρόμους. Κανένας βιαστικός δεν έδωσε σημασία στα περιστέρια που φτερούγιζαν γύρω τους, κάνοντας εναέριες βόλτες πάνω από τα κεφάλια τους. Μόνο κάποιος σκέφτηκε, τι θέλουν τα περιστέρια μέσα στην άγρια νύχτα, και προχώρησε αδιάφορος.
Τα περιστέρια άρχισαν τότε να χτυπούν τις πόρτες και τα παράθυρα. Όλοι όμως ήταν απασχολημένοι. Έτρωγαν, έπαιζαν, κοιμώνταν, έβλεπαν τηλεόραση. Πώς να ακούσουν τα ραφίσματα των πουλιών? Πώς να καταλάβουν την απελπισία τους? Μερικοί βγήκαν μέχρι το παράθυρο, μα δεν έκαναν τον κόπο ούτε να ανοίξουν. Μάταια μιλούσαν τα πουλιά, μάταια παρακαλούσαν. «Ανοίξτε, σας φέρνουμε μηνύματα από το Θεό». Στο τέλος άρχισαν να κρυώνουν. Χιλιάδες χιονένιες πεταλούδες σκέπασαν την πόλη. Τα φτερά τους μούσκεψαν. Απελπίστηκαν. Σταμάτησαν τις προσπάθειές τους και συγκεντρώθηκαν στο καμπαναριό. Η καμπάνα λύγησε από το βάρος τους και χτύπησε μια φορά θλιμμένα μέσα στη νύχτα. Νταν! Την άλλη μέρα, το πρωί, η πόλη δεν ξεχώριζε από ψηλά. Σαν κάποιος ζωγράφος να είχε βουτήξει το πινέλο του σε άσπρη μπογιά και να την είχε βάψει άσπρη. Το κρύο ήταν τσουχτερό, μα την ημέρα όλα είναι πάντα καλύτερα. Τα περιστέρια μπήκαν πάντα στην εκκλησία και ζήτησαν από το Θεό οδηγίες. Κανείς δεν μας έδωσε σημασία, παραπονέθηκαν. Κανείς δεν κατάλαβε τη γλώσσα μας. Τι να κάνουμε? Ο Θεός τους είπε: «Να πάτε στα παιδιά. Δώστε τα μηνύματα στα παιδιά. Η αγάπη φωλιάζει στις δικές τους καρδιές. Είναι αγνά και θα σας καταλάβουν. Από τα παιδιά ξεκινάει η ειρήνη και η αγάπη». Μα παιδιά δεν ήταν στους δρόμους. Ήταν δίπλα στο τζάκι, κοντά στη φωτιά και έπαιζαν με τα καινούργια τους παιχνίδια. Ένα μονάχα βρέθηκε έξω και αυτό ήταν σε ένα χωριό ψηλά στο βουνό που πήγε να δει τι κάνουν τα ζώα μέσα στην παγωνιά. Ένα μικρό περιστέρι έτρεξε με βιασύνη να προλάβει το παιδί και χτύπησε το πόδι του στη στέγη. Μια σταγόνα αίμα έβαψε το χιόνι τριανταφυλλή και λαβωμένο το πουλί έπεσε μπροστά του. Το πήρε στοργικά στα δυο του χέρια και μπήκε στο φτωχικό του. Κάθισε κοντά στο μαγκάλι για να το ζεστάνει, του καθάρισε την πληγή, το κράτησε στην αγκαλιά του και το κανάκευε με αγάπη. «Κοίταξε το πόδι μου», έγνεψε το πονεμένο περιστέρι, «σου φέρνω ένα μήνυμα από το Θεό». Το παιδί κατάλαβε. Έλυσε την κορδέλα και συλλάβησε την παραγγελία. «Αγαπάτε αλλήλους». Το παιδί ήξερε τη λέξη «αγαπώ». Ήξερε να την κλείνει ολόκληρη. Αγαπούσε τους γονιούς του, αγαπούσε τα ζώα, αγαπούσε τα γράμματα. Φώναξε τους δικούς του και τους είπε το νέο: «Αγαπάτε αλλήλους». Εκείνοι βγήκαν στο χωριό. «Ένα λαβωμένο περιστέρι», είπαν, «μας έφερε ένα μήνυμα από το Θεό. Αγαπάτε αλλήλους». «Αγαπάτε αλλήλους», είπαν οι γείτονες και δεν πίστευαν. «Μα αυτό είναι θαύμα». Το νέο μαθεύτηκε σε όλο το χωριό. Και ένας-ένας, δυο-δυο, οι χωρικοί πήγαιναν να δουν το λαβωμένο πουλί στην αγκαλιά του παιδιού και θαύμαζαν και έκαναν το σταυρό τους και γονάτιζαν. Μαλάκωνε η ψυχή τους και ζέστενε η καρδιά τους. Και όσο πιο πολλοί άνθρωποι πλησίαζαν, τόσο το χαρτάκι μεγάλωνε και τα γράμματα μεγάλωναν και εκείνα. «Αγαπάτε αλλήλους», και δεν χώραγαν πια στο σπίτι. Και ο κόσμος θαύμαζε και το χαρτάκι όλο ένα μεγάλωνε και δεν το χωρούσε πια το χωριό. «Αγαπάτε αλλήλους», και τα γράμματα όλο και μεγάλωναν και γίνονταν τεράστια γράμματα, γράμματα σημαδιακά. Στο τέλος το μικρό χαρτάκι έγινε μια τεράστια σημαία που ανέμιζε πάνω από το χωριό ψηλά στο βουνό. «Αγαπάτε αλλήλους». Και τις τέσσερις άκρες τις κρατούσαν οι άγγελοι. Και το νέο ροβόλησε στις πλαγιές σαν το νερό της καθάριας πηγής και κατέβηκε στον κάμπο και στην πόλη να ξεδιψάσει τον κόσμο. Και ακούσαν το μήνυμα οι άνθρωποι της πόλης και ταράχτηκαν. «Αγαπάτε αλλήλους». Βγήκαν στις χιονισμένες στράτες και κοίταξαν ψηλά στο βουνό και διάβασαν «Αγαπάτε αλλήλους». Και ξεκίνησαν όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, να ανεβούν στο βουνό, να δουν το παιδί με το λαβωμένο περιστέρι στην αγκαλιά. Και ήταν όλα πολύ όμορφα. Ο κόσμος που ανέβαινε στο βουνό και οι άγγελοι που κρατούσαν το τεράστιο μήνυμα «Αγαπάτε αλλήλους». Ο ήλιος βγήκε να χαζέψει και τα χρύσωσε όλα. Τα περιστέρια δεν είχαν όρεξη να ανεβούν στον ουρανό και νύχτωσαν για δεύτερη φορά στη γη. Μα ήταν ευτυχισμένα, γιατί η αποστολή τους είχε πετύχει. Κούρνιασαν και πάλι όλα μαζί μέσα στο καμπαναριό και η καμπάνα λύγησε και πάλι από το βάρος τους και τα φτεροκοπήματά τους και άρχισε να χτυπά χαρούμενη μέσα στη νύχτα. Νταν, νταν, νταν.
Αν διαθέτεις και ρυθμό, τότε είσαι στο σωστό σταθμό. Αν θέλεις να τραγουδήσεις εδώ, σίγουρα θα το πετύχεις. Αν θέλεις μόνο να ψυχαγωγηθείς, τότε ετοιμάσου στη μελωδία να χαθείς. Νόστιμο αυτό το φαγητό και όμορφο που είναι το γλυκό. Μα ποιος θα με βοηθήσει η συνταγή μου να πετύχει? Το Πίκεφι προτείνει για σήμερα, παιδιά, μια νέα λιχουδιά. Σήμερα, παιδιά, το μενού μας θα έχει τρία πιάτα. Ως πρώτο πιάτο θα φτιάξουμε μία πράσινη σαλάτα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 8 φύλλα μαρούλι, 2 αγκουράκια μικρά, 6 κλαδάκια ρόκα, 2 φέτες ζαμπόν, 2 φέτες τυρί για τοστ, 2 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα, 1 κουταλιά της σούπας λάδι, 1 κουταλιά της σούπας σάλτσα κέτσαπ και 1/3 κουταλάκι του γλυκού αλάτι.
καθαρίζουμε και πλένουμε καλά τα λαχανικά, τα στεγνώνουμε απλώνοντάς τα σε μια καθαρή πετσέτα κουζίνας. Κόβουμε τα λαχανικά, το ζαμπόν και το τυρί σε μικρά κομμάτια και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Σε ένα φλιτζάνι ανακατεύουμε τη μαγιονέζα, το λάδι, τη σάλτσα κέτσαπ και το αλάτι. Ρίχνουμε το μείγμα στη σαλάτα και ανακατεύουμε καλά, αλλά προσεκτικά για να μην λιώσουν τα λαχανικά. Το δεύτερο πιάτο μας σήμερα θα είναι σολομός με πατάτες στο φούρνο. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 4 φέτες φρέσκο σολομό, 12 λεπτές ροδέλες λεμόνι, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια κομμένα σε μικρά κομματάκια, 8 κλαναράκια άνηθο, 4 κουταλές του γλυκού λάδι, 8 μικρές πατάτες, λίγο αλάτι και πιπέρι. Ετοιμάζουμε τα υλικά. Κόβουμε 4 κομμάτια αλουμινόχαρτο με μήκος ίσο με το πλάτος τους και τα λύφουμε με το λάδι. Τοποθετούμε μια φέτα σολομό και 2 πατατούλες σε κάθε αλουμινόχαρτο. Τα πασπαλίζουμε με το αλάτι και το πιπέρι. Πάνω σε κάθε φέτα βάζουμε ένα κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, 2 κλουναράκια άνηθο και 3 φέτες λεμόνι. Διπλώνουμε το αλουμινόχαρτο σε ένα μικρό πακέτο, προσέχοντας να μην τρυπήσει. Τοποθετούμε τα 4 πακετάκια του σολομού σε ένα ταψί και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 40 λεπτά. Βγάζουμε από τον φούρνο το ταψί και αφήνουμε να κρυώσει. Ανοίγουμε τα πακετάκια και σερβίρουμε το περιεχόμενό του σε πιάτα. Και για επιδόρπια παιδιά μπορείτε να φτιάξετε ένα γιαούρτι με 4 φρούτα. 250 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 4 φρούτα της εποχής, μήλο, πορτοκάλι, μπανάνα και μανταρίνι, 2 κουταλές της σούπας σταφίδες, 2 κουταλάκια της σούπας χοντροκομμένα καρύδια και 2 κουταλάκια της σούπας μέλι ή μαύρη ζάχαρη. Πλένουμε καλά τα φρούτα και τα καθαρίζουμε. Τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Σε ένα μπολ βάζουμε το γιαούρτι και τα φρούτα και τα ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Ρίχνουμε από πάνω τις σταφίδες, τα καρύδια και το μέλι ή τη ζάχαρη. Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο μέχρι να το σερβίρουμε. Σερβίρουμε σε 4 μικρά μπολ. Καλή σας όρεξη! Ρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Άντε μαέστρο. Φέρτε τα μαχαίρο πυρουνά σας και τα παραμύθια της γιαγιά σας. Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούνε νηστικά. Ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους κι απ' τις μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω, να έχω για να μαγειρεύω. Έχουμε, σας λέω, πανηγύρια. Φέρτε πια, φέρτε και ποτήρια. Μαγειράς τσελεμέντες θα γίνω κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Φέρτε τα μαχαίρο πυρουνά σας και τα παραμύθια της γιαγιά σας. Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούνε νηστικά. Γέλιο, κέφι και χαρά είναι στο πρόγραμμα και αυτά. Μα αν θέλεις να τα μάθεις, σίγουρα με όλα θα γελάσεις. Στο εστιατόριο ο μπαμπάς γράφει μια επιταγή με ένα μαύρο στυλό. Ο τωτός το αρπάζει μετά και ανακοινώνει με καμάρι. Με τη δύναμη του μυαλού μου ως υπερήρωα πάω στοίχημα πως αυτό το στυλό μπορεί να γράψει κόκκινο. Και ο τωτός πολύ απλά γράφει σε ένα κομμάτι χαρτί τη λέξη κόκκινο.
Ο Τωτός είναι στην παραλία με τον μπαμπά του. «Μπαμπά, κοίτα ένα ωραίο καραβάκι», λέει ο Τωτός ενθουσιασμένος. «Γε μου, αυτό δεν είναι καραβάκι, αλλά μία μεγάλη θαλαμιγός», του εξηγεί ο μπαμπάς του. «Α, ναι, και πώς γράφεται?», ρωτάει ο Τωτός. «Α, για κάτσε ένα λεπτό να παρατηρήσω». «Μα έχεις δίκιο, καραβάκι είναι», του απαντάει ο μπαμπάς. «Πάρε πατάτα θαλασσινή, κατευθείαν από το Αιγαίο είναι, διαλέχτε. Πάρτε να ενισχύσετε το πολεμικό σας ναυτικό. Μοσχοβολάει γαύρο η πατάτα. Μια πατάτα την ημέρα των οχτρών τον κάνει πέρα». Δύο ταλαιπωρημένοι άνθρωποι φτάνουν σε ένα μικρό χωριό και φιλοξενούνται από έναν χωρικό. Τόση δε ήταν η πείνα τους, που όταν τους έδωσαν να φάνε ψωμί και ελιές, ο ένας είπε: «Απ' τη μεγάλη μου πείνα κόντεψα να φάω και τα κουκούτσια». Και ο άλλος: «Μα καλά είχαν κουκούτσια». «Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω». «Μάλιστα, τι να σας φέρω?» «Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα». «Με σαλτσίτσα?» «Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι». «Ψητό?» «Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα». «Αν υπάρχει». «Αν υπάρχει. Αν υπάρχει να πας σε συνάντηση, ρέψει». «Όχι, βέβαια». «Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά». «Ναι. Μόνο αυτά?» «Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω ρέψει». Κάποια γυναίκα μπαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο και αρχίζει να εξετάζει με προσοχή τα βιβλία. Στο τέλος διαλέγει ένα. «Είναι ωραίο», ρωτά τον υπάλληλο. «Κυρία μου, είναι του Ομήρου». «Ω, με συγχωρείτε, νόμιζα ότι το είχατε για πούλημα». «Αρνάκι άσπρο και παχύ». «Σας αρέσει η ποίηση?» «Τι μου είπατε, δεσποινής μου? Χωρίς ποίηση δεν ζω». «Και διαβάζετε τόσο πολύ?» «Ναι. Τρεις φορές την ημέρα. Μετά το φαγητό». Ας παίξουμε, παιδιά, σε αυτή τη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Και αν θέλεις να το συνεχίσεις, είσαι ελεύθερος τους πάντες να νικήσεις. Ας χαλαρώσουμε, παιδιά, παίζοντας δύο πολύ γνωστά παιχνίδια, η τυφλόμυγα και τα γαλματάκια. Κανόνες του παιχνιδιού. Η τυφλόμυγα παίζεται με τρεις ή περισσότερους παίκτες. Δένουμε με ένα μαντίλι τα μάτια ενός παιδιού και οι άλλοι κάνουμε έναν κύκλο κρατώντας στο χέρι μας ένα ραβδάκι. Αυτός που έχει δεμένα τα μάτια του είναι μέσα στον κύκλο. Γυρίζει γύρω-γύρω και λέει: «Τυφλόμυγα, θα κυνηγήσω». Οι άλλοι απαντάνε: «Θα κυνηγήσεις, μα δεν θα την πιάσεις», και τον χτυπάμε με τα ραβδάκια. Ο παίκτης με τα δεμένα μάτια προσπαθεί να πιάσει έναν από μας. Μόλις τον πιάσει, προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι. Όταν τον αναγνωρίζει, του δίνει τη θέση του. Και τα γαλματάκια παίζονται με τρεις ή περισσότερους παίκτες. Ένας τα φυλάει. Μόλις αυτός που τα φυλάει δώσει το σύνθημα, οι υπόλοιποι παίκτες στεκόμαστε ακίνητοι σε όποια στάση βρισκόμαστε, χωρίς να γελάμε. Το παιδί που τα φυλάει πρέπει να καταφέρει να μας κάνει να κουνηθούμε ή να γελάσουμε χωρίς να μας ακουμπήσει. Αυτός που θα κουνηθεί βγαίνει από το παιχνίδι. Μαστορέματα σωρό και εργαλεία στείνουνε χορό. Σε πιανού τα χέρια θα βρεθούν, αν θέλεις ψάξε να το βρεις. Βάλτε, παιδιά, όση φαντασία διαθέτετε και ελάτε να φτιάξουμε ένα όμορφο αιωρούμενο παιχνίδι, κρεμαστό διακοσμητικό για το δωμάτιο ή για την τάξη σας.
Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μαρκαδόρι, 4 κομμάτια σπάγκου, 15 εκατοστά το καθένα που θα κρέμονται στο γεράκι, 8 κομμάτια σπάγκου, 9 εκατοστά το καθένα που θα κρέμονται στα ποντίκια, σπάγκος για να το κρεμάσουμε το αιρούμενο παιχνίδι, χαρτόνι ψαλίδι. Σχεδιάζουμε στο χαρτόνι ένα γεράκι, 4 ποντίκια, 4 φουντούκια και 4 καρύδια και τα κόβουμε. Χρωματίζουμε τα σχήματα που κόψαμε και από τις δύο πλευρές του χαρτονιού. Ζητάμε από κάποιον μεγαλύτερο να μας βοηθήσει ώστε να κάνουμε μικρές τρύπες σε καθένα από τα σχήματα που κόψαμε. Στις τρύπες αυτές θα περάσουμε τον σπάγκο. Συναρμολογούμε το κρεμαστό διακοσμητικό ανάλογα με το ποιος τρώει ποιον. Φροντίζουμε να μην μας περισσέψει κανένα από τα σχήματα που κόψαμε και χρωματίσαμε. Καλή σας διασκέδαση! Κεράσει, πιανού το όνομα γιορτάζει. Ποιος Άγιος έχει σειρά. Ψάχνουμε με το ημερολόγιο, παιδιά. Η Εκκλησία μας, παιδιά, στις 19 Φεβρουαρίου προβάλλει τη μνήμη της Αγίας Φιλοθέης ως πρότυπο καλοσύνης και αγάπης. Η Αγία Φιλοθέη έζησε στην Αθήνα την εποχή που η πατρίδα μας ήταν σκλαβωμένη στους Τούρκους. Καταγόταν από πλούσια και αρχοντική οικογένεια. Από μικρή έδειχνε ένα χαρακτήρα γεμάτο καλοσύνη και ευαισθησία. Όταν μεγάλωσε, ζούσε ζωή ασκητική με προσευχή και ελεημοσύνη. Κάποια στιγμή η μεγάλη αγάπη προς το Θεό την οδήγησε στην απόφαση να χτίσει μοναστήρι με δικά της χρήματα. Ένα άλλο μέρος της περιουσίας της το διέθεσε στους φτωχούς. Μετά από λίγο καιρό έγινε μοναχή και πήρε το όνομα Φιλοθέη. Το μοναστήρι όμως της Φιλοθέης ήταν διαφορετικό από τα άλλα. Μέσα σε αυτό στεγάζονταν σχολεία για να μάθουν γράμματα τα Ελληνόπουλα, νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, γυροκομείο και επαγγελματικό εργαστήρι. Εκεί οι νεαρές κοπέλες μάθανε να υφαίνουν, να πλέκουν και να ράβουν. Μαζί με την επαγγελματική εκπαίδευση, η Φιλοθέη δίδασκε στα νεαρά κορίτσια τον Λόγο του Θεού και συμπαραστεκόταν σε κάθε πρόβλημά τους. Οι Τούρκοι όμως ζητούσαν αφορμή να τις κάνουν κακό. Τις συνέλαβαν ξαφνικά με την κατηγορία πως προστάτευε στο μοναστήρι εχμάλωτες γυναίκες. Τελικά την άφησαν ελεύθερη. Μετά από λίγο καιρό, σε ώρα αγρυπνίας, οπλισμένοι Τούρκοι μπήκαν στο ναό και ξυλοκόπησαν την Αγία. Την άφησαν βαριά τραυματισμένη, ενώ οι υπόλοιπες μοναχές αγωνίστηκαν να τη συνεφέρουν και να την ανακουφίσουν από τους πόνους της. Μετά από 5 μήνες, η Αγία παρέδωσε την ψυχή της στον αγαπημένο της Ιησού. Το μοναστήρι της βρισκόταν στην Αθήνα, στα Πατήσια, όπου διατηρείται ακόμη και σήμερα το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Ένα άλλο εκκλησάκι της βρισκόταν στο προάστιο Φιλοθέη, που πήρε από την Αγία το όνομά του. Το τίμιο λείψανό της φυλάσσεται στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Και ας ακούσουμε το πολιτίκιο της Αγίας Φιλοθέης. Αθηναίων η πόλης υπεριώνυμος, Φιλοθέη τιμά την οσίω μάρτυρα, και ασπάζεται αυτής το θείο λείψανό. Στον Σωτήρα δίδων επάση το Θείον Την μητέρα του Χριστού, την Παναγιά μας, όλοι οι χριστιανοί την αισθανόμαστε δικιά μας,
Από αυτή την εξοικείωσή της έχουμε δώσει πολλά ονόματα προσωνύμια. Κάθε εικόνα και μία ιστορία, κάθε όνομά της και από ένα θαύμα, κάθε τόπος και μία εκδήλωση αγάπης της. Ας γνωρίσουμε σήμερα την Παναγία με τα φιδάκια. Καλώς τους κουμπάρους μας. Ακούστηκε ζωηρή η μαμά στο θηροτηλέφωνο. Ο Νονός και η Νονά του Διονύση είχαν έρθει να τους επισκεφτούν. Ερχόταν το Πάσχα και εκτός από τη λαμπάδα του ο Διονύσης περίμενε και άλλα δώρα. Οι Νονοί του πάντα του έφερναν ένα σωρό πράγματα γιατί τον αγαπούσαν πολύ. Έτσι έγινε και φέτος. Ανάμεσα στα άλλα που πήρε ο μικρός Διονύσης ήταν και μια μικρή εικόνα της Παναγιάς, γεμάτη μικροσκοπικά φιδάκια επάνω της. «Νονά, τι είναι αυτό που μου έδωσες?» «Μια Παναγιά με φιδάκια?» «Πολύ σωστά, Διονύση, είναι η Παναγιά με τα φιδάκια, που την επισκέφτηκα πρόσφατα και γι' αυτό σου έφερα και μια εικόνα της. Να την έχεις να σε φυλάει». «Πες μου, τι είναι αυτά τα φιδάκια, καλέ Νονά, γιατί θα σκάσω από περιέργεια?» «Ο ναός της Αγίας της Λαγκουβάρδας, στο Μαρκόπουλο, ένα χωριό της Κεφαλονιάς, είναι χτισμένο στο ίδιο σημείο που υπήρχε πριν από πολλά χρόνια ένα γυναικείο μοναστήρι, το οποίο είχε κτιστεί στη θέση ακριβώς που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας μέσα στο δάσος. Οι μοναχές, όταν κάποτε απειλήθηκαν από τους Τούρκους, προσευχήθηκαν στην Παναγία για βοήθεια. Τότε από παντού εμφανίστηκαν φίδια που περικύκλωναν το μοναστήρι. Οι Τούρκοι τρομοκρατήθηκαν και οι μοναχές σώθηκαν. Από τότε και κάθε χρόνο από τις 6 ως τις 16 Αυγούστου βγαίνουν από τα βράχια και κατακλείζουν την εικόνα της Παναγίας μικρά ακίνδυνα φιδάκια που έχουν ένα μαύρο σταυρό στο κεφάλι. Είναι μη δηλητηριώδη και οι πιστοί τα παίρνουν στα χέρια τους, τα χαϊδεύουν και τα παρατηρούν. Είναι σύμβολο καλοτυχίας για το χωριό και το νησί, ενώ αν δεν εμφανιστούν μια χρονιά θεωρείται κακός ιονός, όπως έγινε το 1940, τη χρονιά που κήρυξαν τον πόλεμο στην Ελλάδα οι Ιταλοί, και το 1953 τη χρονιά του μεγάλου σεισμού. Μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενούντων, υπάρχουσα Θεοτό και Παρθένε, σώζε πόλην και λαών, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών, λέμε για την Παναγία μας στον παρακλητικό κανόνα. Εσύ τσιτσί για μαγγελί,
και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ το βασιλιά σωγιαζί. Εγώ μέσα στους αχινούς, στις κούδες τα αρμυρίκια, σαν τους παλιούς θαλασσινούς, ρωτούσα τα τζιτζίκια. Εσύ τζιτζίνια μαγγελή, για σας κι ώρα η καλή, ο βασιλιάς ο ήλιος Σίγουρα σ' αρέσει να τα ξεφυλίζεις, σ' αρέσει και να τα μυρίζεις, μαζί τους ταξιδεύεις και χίλια πράγματα μαθαίνεις. Ο λόγος για τα βιβλία που μπορεί ο ίδιος να χαρείς ή δώρο να τα κάνεις και να ευχαριστηθείς. Σήμερα, παιδιά, έχουμε και πάλι να σας προτείνουμε πολύχρωμες πρωτότυπες παιχνιδιάρικες ιστορίες από τις εκδόσεις Κέδρος. Τα ρολόγια πάνε βόλτα. Τη Ζακλίν Μπέθια Καμπανάρη από τις εκδόσεις Κέδρος, όπως είπαμε, σε εικονογράφηση του Μαρκ Ουάινστάιν. Όταν μια μέρα τα ρολόγια αποφάσισαν να κάνουν απεργία, η ανθρώπινη κοινωνία κλονίστηκε στη θέμελα που χάθηκε η ώρα. Όλοι αναρωτιόντουσαν, τι θα κάνουν τώρα? Όλοι? Όχι. Τα παιδιά βρήκαν αμέσως τη λύση. Τα ρολόγια πάνε βόλτα. Μια δεύτερη πρόταση για σας, παιδιά, είναι το παιδί μπλα μπλα μπλα. Ήταν κάποτε ένα παιδάκι που νόμιζε πως τα ήξερε όλα. Μίλαγε συνέχεια και δεν άφηνε κανέναν άλλο να μιλήσει. Ώσπου μια μέρα συνάντησε έναν παράξενο κυριούλη και έβαλαν ένα στίχημα. Το βιβλίο αυτό είναι της Έρας Μουλάκη, σε εικονογράφηση της Λιάνας Δενεζάκη, το παιδί μπλα μπλα μπλα, από τις εκδόσεις Κέδρος. Και μια τελευταία βιβλιοπρόταση για σήμερα, παιδιά, από τη συγγραφέα Νανά Μαρμαράδα Γιόγλου, η κόκκινος κουφίτσα και ο τελευταίος λύκος. Η Λένα πάντα φοβόταν τον κακό λύκο του παραμυθιού. Ποτέ όμως δεν φανταζόταν πως θα συναντούσε έναν αληθινό λύκο. Πάντως σε αυτή την ιστορία, αυτός που χρειάζεται προστασία δεν είναι η Λένα, αλλά... Ένα βιβλίο της Νανάς Μαρμαράδα Γιόγλου, η κόκκινος κουφίτσα και ο τελευταίος λύκος, σε εικονογράφηση της Κατερίνας Βερούτσου. Καλή ανάγνωση, παιδιά. Ελάτε να φτιάξουμε μαζί ό,τι ο πλανήτης μας ζητά. Τα ζωάκια μας η φύση και ολόκληρη η γη από σένα ζητάει να σωθεί. Και επειδή είμαστε παιδιά που αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε και ό,τι έχει σχέση με αυτόν και φροντίζουμε για την καλυτέρευσή του, προσέχουμε και αποφεύγουμε την υπερβολική χρήση του υπολογιστή. Γιατί αυτό είναι κακό για το περιβάλλον. Στην Ελλάδα, ο πρώτος υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε το 1959 από την Εθνική Τράπεζα. Σήμερα οι υπολογιστές υπάρχουν σχεδόν σε κάθε γραφείο και σπίτι. Με τους υπολογιστές εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε, ψυχαγωγούμαστε και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας μέσω των πληροφοριών που μας παρέχουν. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει μετατρέψει τους υπολογιστές σε μέσα επικοινωνίας. Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στέλνουμε σε όλο τον κόσμο ηλεκτρονικά μηνύματα εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
Η αλόγιστη χρήση του υπολογιστή όμως μπορεί να έχει και αρνητικές συνέπειες. Η υπερβολική ενασχόλησή μας με τον υπολογιστή συχνά μας απορροφά και μας αποσπά από τα μαθήματα και τις παρέες μας. Δεν πρέπει όμως να αφιερώνουμε όλο και περισσότερο χρόνο στον υπολογιστή μας, μειώνοντας έτσι το χρόνο που διαθέτουμε για να διαβάσουμε ένα καλό βιβλίο, να περάσουμε ευχάριστες στιγμές με την οικογένειά μας, να διασκεδάσουμε με τους φίλους μας ή να ασχοληθούμε με ένα χόμπι. Η πολύωρη χρήση υπολογιστή, όπως για παράδειγμα όταν παίζουμε για πολλές ώρες ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπορεί να μας προκαλέσει εγκεφαλικές και σωματικές βλάβες. Η σωστή στάση του σώματος όταν ασχολούμαστε για πολλή ώρα με τον υπολογιστή είναι πολύ σημαντική για να μην αποκτήσουμε προβλήματα με τη μέση, τα χέρια και τα μάτια μας. Το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι τοποθετημένο ακριβώς μπροστά μας και ελαφρά ανασηκωμένο. Οι καρποί μας πρέπει να στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα. Η καρέκλα πρέπει να υποστηρίζει τη μέση μας. Για να μην κουράζονται τα μάτια μας, πρέπει να κάνουμε συχνά διαλύματα. Ακόμη, η οθόνη του υπολογιστή πρέπει να απέχει περίπου 60 εκατοστά από τα μάτια μας. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επικοινωνούμε μέσω του διαδικτύου με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Δεν πρέπει ποτέ να τους συναντούμε από κοντά, ούτε να τους δίνουμε προσωπικές πληροφορίες. Αν αντιληφθούμε ότι κάποιος αρχίζει να γίνεται ενοχλητικός, ζητάμε αμέσως τη συμβουλή των γονιών μας. Η εκπομπή μας Πικεφή έλαβε το τέλος. Μη σταματήσεις να χαρείς, τα πάντα να εξερευνείς. Και αν θέλεις να μας ξαναβρεις, το άλλο Σάββατο να ξανάρθεις. Εδώ, στο Ράδιο Ελπίδα, στους 96.1. Έως το επόμενο Σάββατο, να περνάτε καλά και δημιουργικά το χρόνο σας. Χαίρετε! Για όλα τα παιδιά που αγαπούν τη δράση, τις εκπλήξεις και τη γνώση, το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως παρουσιάζει την εκπομπή «Πι και Φι για το παιδί». Ένα παιδικό ραδιοφωνικό μαγαζίνο που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Κεσούδη Παναγιώτα και η Παπά Δέσποινα. Το Πι και Φι. Δράση, παιχνίδι και χαρά. Τα πάντα θα μάθουμε, παιδιά. Σας περιμένουμε το Σάββατο και κάθε Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα να γίνουμε όλοι μια συντροφιά. Εδώ, στο Ράδιο Ελπίδα. Είμαι παιδί που ξεκινώ και ανοίγω τα φτερά.